Ακριβώς χαριτολογώντας. Πολλές αποχωρήσεις. Χαριτολογώντας. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει το εξής. Ότι όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές και στρατηγικές, στο ερώτημα αν μπορούν αυτές να είναι μέσα στον ίδιο ενιαίο κόμμα, στον πολιτικό, και γίνεται μια συζήτηση, βεβαίως μπορούν να υπάρχουν. Άλλωστε το κάναμε τόσα χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι καινούργιο για η πολιτική του μνημονίου με δραχμή. Υπήρχε και από πριν. Συζητάγαμε, διαμορφόταν μια πλειοψηφία και μια μειοψηφία. Η πλειοψηφία προχωρούσε με βάση αυτή ήταν η απόφαση του κόμματος. Όταν όμως έχεις τη διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή έχεις αρνηθεί μια λογική η οποία λέει ότι το παλιό σύστημα, η οποία υπήρχε στο παλιό σύστημα, τα κεντροδεξιά κόμματα εκ Θεού ή εκ συστήματος κυβερνούν και η αριστερά αντιστέκεται, και πας και παίρνεις την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση με δύο γραμμές τόσο αντίθετες. Δηλαδή αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός που εκφράστηκε και τελικά. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να διορθωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να διορθωθεί. Πώς όμως? Με κάποιες διαδικασίες, τις οποίες όμως θα έλεγε κάποιος ότι αρνηθήκανε και οι σύντροφοι οι οποίοι φύγανε. Γιατί φεύγοντας και μην μπαίνοντας σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή σχηματίζοντας ένα άλλο κόμμα, αρνείσαι και αυτή τη δυνατότητα, δικαίωμά σου. Το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ θα ήθελα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο καθένας με ειλικρίνεια να πει αυτό που θέλει και να πει και το πρόγραμμά του. Έχει μεγάλη σημασία. Το λέει όμως. Η λαϊκή ενότητα ότι εμείς φύγαμε και έχουμε πάρει μαζί και αυτά τα οποία λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, π.χ., τα οποία τα πιστεύαμε. Μετά, μας το έλεγε και ο κ. Νταβανέλος νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχθηκε. Δεν ήταν αυτός που πιστέψαμε. Το σωστό καταρχήν θα ήταν κάποιος να λέει αυτά που έλεγε και όχι αυτά που λέγανε οι άλλοι. Δηλαδή, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, η αριστερή πλατφόρμα ούτε μία φορά σε όλη τη διαδικασία δεν έδωσε θετική ψήφο. Ούτε σε αυτό. Δεύτερο, κάνει μία επιλογή τη στιγμή που στην ουσία νεκρώνει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ενώ εγώ θέλω να το βλέπω ως ενεργό πρόγραμμα, ιδιαίτερα στο αναπτυξιακό του κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι όπου έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναγκαιότητα αναπτυξιακής τράπεζας κτλ. Και το λειτουργώ ως πρόγραμμα που θα αμβλύνει και αντίθετα θα επιταχύνει τα ζητήματα ανασυγκρότησης του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στην χώρα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και εδώ είμαστε σε ορισμένα πράγματα, υπερβαίνουμε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις υπερβαίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που εμείς έχουμε βάλει και που ευθαρσώς θεωρούμε βεβαίως, και έχουμε δώσει απάντηση και ευθαρσώς θεωρούμε τα κεντρικά ζητήματα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας κάνει την εξής ερώτηση στην Ελληνική Βουλή, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και στο κόμμα και στην κοινωνία. Ο εκβιασμός που μας έγινε στις 12 του Ιούλη ήταν πραγματικός ή πλαστός? Εδώ δεν έχει να κάνει με το γεγονός αν έγινε ή όχι, δηλαδή αν έγινε αυτός ο εκβιασμός ή όχι, αλλά αν θα γινόταν και θα είχε υλικό αποτέλεσμα. Οπότε θα πρέπει εκεί πέρα να εκτιμήσεις. Δηλαδή τι θα εκτιμήσεις? Με έναν τρόπο υπόθηκε αυτό ή το πρόγραμμα Σόιμπλε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και θα εκτιμούσες τι είναι καλό. Να κάνω μια στρατηγικού χαρακτήρα υποχώρηση ή ελιγμό και συγχρόνως να έχω τη δυνατότητα ανάταξης, δηλαδή να έχω χρηματοδότηση και σε σχέση με το χρέος και σε σχέση με το αναπτυξιακό πρόγραμμα, να γλιτώσω εκτός από να πάρω 35 δισεκατομμύρια, να γλιτώσω από τα πρωτογενή πλεονάσματα 20 δισεκατομμύρια και να προσπαθήσω να ανασυγκροτήσω ενεργώς πολιτικά και κοινωνικά τη χώρα και συγχρόνως να διαπραγματεύομαι με βάση τις επιτυχίες μου, αυτό είναι το κεντρικό, και να προστατεύω, δηλαδή να δίνω κοινωνικό πρόσημο σε αυτό που κάνω. Να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα ΕΣΠΑ και προηγούμενα τα ΜΟΠ και προηγούμενα οι άλλες χρηματοδοτήσεις πηγαίνανε σε ημετέρους. Γίνονταν, να χρησιμοποιήσω μια παιδική λέξη, εξαφανιζόλ από την κοινωνία. Μπορώ να φέρω χιλιάδες παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Ή εδώ θα τα δώσω ώστε να
φτιάξω 10 πράγματα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και τα οποία θα, μαζί με την αναδιανομή, να προωθήσουν ένα νέο κοινωνικό κράτος και ένα νέο επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης. Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλα αυτά που μας εξηγείτε και αυτό που προκύπτει ως απορία μου είναι το εξής. Παίρνει λοιπόν όχι απλά την ευθύνη, δείχνει τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα και ο Πρωθυπουργός και όσοι, εν πάση περιπτώσει, στηρίζουν αυτές τις θέσεις που τήρησε όταν εκβιάστηκε, όταν πιέστηκε, όταν στριμώχτηκε, όταν. Και δεν μπορεί να πάρει την απόφαση να τα εφαρμόσει χωρίς να οδηγηθεί η χώρα ενδιαμέσως σε εκλογές, κύριε Βίτσα. Εδώ έχουμε ένα αντικειμενικό γεγονός. Μάλλον δύο γεγονότα αντικειμενικά. Το πρώτο, ότι κάνοντας μια 7-μηνη διαπραγμάτευση, έκλεισε ένας κύκλος με μια απόφαση. Την απόφαση της συμφωνίας και το πρόγραμμα που είπα προηγούμενα. Θεωρούμε ότι αυτό ο ίδιος ο λαός πρέπει να το κρίνει. Τα κάναμε καλά? Κάναμε κάτι το οποίο δεν κάναμε κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε? Έτσι, με αυτό το σκεπτικό μισό λεπτάκι όμως, να ολοκληρώσω. Θα πηγαίναμε σε εκλογές κάθε τρεις και λίγο, δεν θα υπήρχε τετραετία. Να ολοκληρώσω σε σχέση με αυτό και ζητάμε λοιπόν, λέγοντας ότι εμείς κάναμε αυτό που μπορούσαμε και έχουμε το σχέδιο για το επόμενο, ανανέωση της εντολής. Το δεύτερο πρακτικό γεγονός, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλετε του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ της κυβέρνησης, επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Οπότε φτάνεις κάτω από το κατώτατο προβλεπόμενο όριο που το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει. Δηλαδή τους 120. Ναι. Βγαίνει πια ως και ως αντικειμενικό γεγονός όταν μπροστά σου έχεις να κάνεις αυτά τα προγραμματικά που λέω και να διαχειριστείς και την αναδιάρθρωση του χρέους. Δηλαδή γίνεται αντικειμενικό και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή από εδώ και πέρα χρειάζεται το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους και ενιαία πολιτική εσωτερικά. Και σε σχέση με τη συμφωνία, παρακολούθησα και τη συζήτησή σας που κάνατε με τον κύριο Ροδόπουλο σε σχέση με την παιδεία. Πρέπει να πω ότι βρίσκω ενδιαφέρουσα ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Ναι, έκανε σε σχέση με την πρότασή του και μάλιστα πολύ έξυπνα, πιθανά επειδή ξέρει, το συνδύασε με τα ζητήματα της υγείας, γιατί ξέρει ποιο ήταν το ζήτημα που μπήκε εκείνη τη στιγμή και επιλέχθηκε αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό ή η υγεία. Γιατί δεν μπαίνουν τα ζητήματα, σου βάζουν μια... Έτσι ανοιχτά. Όλα μαζί. Γιατί διαφορετικά η μόνιμη απάντηση που θα δίναμε εμείς στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης είναι η διαδικασία της φοροδιαφυγής και στους άμεσους φόρους και στο ΦΠΑ. Και ξέρουμε τώρα ότι η αύξηση του ΦΠΑ δεν είναι λύση. Παρ' όλα αυτά, αιμορραγεί η οικονομία. Μα ακριβώς δεν είναι λύση. Κύριε Βίτσα, διαβάσατε τα στοιχεία του προϋπολογισμού εχθές. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, και αυτό κάνουμε. Λες τώρα ότι πάω σε πρωτογενή πλεονάσματα το 2015, μείον 0,25, μισό κτλ. Σταθεροποιώ σχετικά, και αυτό έχει σχέση και με τις εκλογές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με τα χρήματα που μπαίνουν, ώστε δεν είναι μόνο να φύγουν τα capital controls. Είναι και ο τρόπος που θα τονώνει το τραπεζικό σύστημα την ίδια την οικονομία. Αξιοποιώ το ΕΣΠΑ, άρα διαμορφώνω κατάσταση. Εγώ τη λέω με δύο τρόπους. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στη χώρα, που είναι στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, στις κατασκευές, και ενίσχυση της παραγωγικότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, στη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά. Όλα αυτά τώρα, επειδή έχουμε φτάσει προεκλογικά και έχω έχουν παγώσει. Έχω τα λεφτά πλέον να το κάνω. Ναι, τώρα έχουν παγώσει γιατί είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτή είναι η νέα περίοδος. Η νέα περίοδος όμως την επομένη των εκλογών, η νέα μέρα μάλλον την επομένη των εκλογών. Τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει? Είναι στόχος η αυτοδυναμία? Ακούσαμε όμως εχθές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αν δεν έχω αυτοδυναμία, δεν μπορέσω να συγκυβερνήσω ουσιαστικά με τους ΑΝΕΛ που συγκυβερνώ τώρα. Δεν θα πάμε πάλι σε εκλογές, θα υπάρξει κυβέρνηση, θα φύγω όμως εγώ. Λέμε λοιπόν αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει και λέμε και τους όρους με ειλικρίνεια. Γιατί το διαφορετικό, ακριβώς το διαφορετικό, θα είναι να εφαρμόσεις κατά γράμμα μόνο το κομμάτι της συμφωνίας που αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα. Καταρχήν την επομένη των εκλογών θα το εφαρμόσετε το μνημόνιο και ακόμα και αν δεν είστε στην κυβέρνηση, για να πάρουμε όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν δύο θα το στηρίξετε γιατί εσείς το φέρατε. Υπάρχουν και ακούμε φωνές να λένε ότι μπορεί και κατά βούληση. Μίλησα για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Έτσι, το οποίο περιέχει τη συμφωνία μέσα. Mm-hmm. Για να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς. Περιέχει τη συμφωνία μέσα. Και μίλησα για αντίρροπα μέτρα, για μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το χτύπημα
Να θυμίσω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε μιλούσε ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση διεθνής, ήρθε και συναντήθηκε με την ελληνική κρίση που προϋπήρχε. Δεν φτιάχτηκε κρίση μετά το 2009, το 2008. Και το κεντρικό ζήτημα είναι να λύσεις τα στοιχεία της κρίσης. Τα στοιχεία της κρίσης είναι η διαπλοκή, είναι η διαφθορά, είναι το κομματικό κράτος, είναι και το πελατειακό κράτος. Θα πρέπει να επιμείνεις. Σε αυτό δεν βρίσκει συμμάχους στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν βρίσκει συμμάχους. Γιατί αυτά που κάνανε. Και αν οδηγήσουν εκεί τα πράγματα. Να μπορείτε να συγκυβερνήσετε μόνο με αυτούς τους συσχετισμούς, το ρωτώ αυτό. Συνηθίζω να λέω. Μα εμείς εκδηλώνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό για το οποίο παλεύουμε. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Για προεκλογικά, κατά πολιτική δύναμη, αυτό κάνει. Ξέρουμε συγχρόνως όλοι, δεν είναι τίποτα καινούργιο, ούτε λέω καμία φοβερή σοφία, ότι η ψήφος του ελληνικού λαού έχει δύναμη. Και το εκλογικό αποτέλεσμα έχει δυναμική. Εμείς λέμε όμως. Εμείς λέμε. Είναι δεδομένο η ότι χώρα. Δεν θα ξαναγίνουν εκλογές. Δηλαδή οι εκλογές αυτές θα δώσουν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που θα σταθεί πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα η κάθε πολιτική δύναμη είναι ένα δικό της, αν θέλετε, θέμα. Από εκεί και πέρα ακούω πράγματα που σε επίπεδο προγραμματικό. Δεν είναι συμβατά, είναι γεμάτα αντιφάσεις. Εμείς λέμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ο άλλος σου λέει, αυτός που σου έλεγε υπόγραψε ό,τι να είναι. Επί 6 μήνες υπήρχαν κόμματα τα οποία σου λέγανε υπέγραψε ό,τι να είναι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πήγαμε στο δημοψήφισμα και λέγανε ότι το βασικό ζήτημα είναι ευρώ ή δραχμή. Εμείς λέγαμε όχι, δεν είναι αυτό, είναι το τι πάμε να κάνουμε, τι δεν κάνουμε κτλ. Με αυτού σε επίπεδο προγραμματικό, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει. Πραγματικά, είναι να εφαρμόσεις μόνο τη συμφωνία. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Βίτσα. Απορεί κανείς για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός μας αποκάλυψε χθες ότι στις 12 Ιουλίου αποφάσισε να πάμε σε εκλογές 7 μέρες μετά το 62% του όχι. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Πάλι ερχόμαστε σε εκείνη την απάντηση που έδωσα ότι εμείς και στη διαδικασία του όχι και όποιος δει τις τελευταίες τουλάχιστον 15 μέρες που. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός 2 φορές, νομίζω ότι μίλησε στην πλατεία Συντάγματος. Είπε ότι αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέρος της Ευρώπης. Και πρέπει να σας πω ότι από τις 46 χώρες της Ευρώπης, 46 είναι οι χώρες, οι 36 από τις 46 έχουν άμεση διασύνδεση και οι άλλες 10 χώρες έμεση διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 28 χώρες. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για. Εμείς πάντοτε το λέγαμε αυτό και αυτό και ιδεολογικοπολιτικά, αν θέλετε, συνδέεται με τις αναλύσεις της αριστεράς ότι το πεδίο της κοινωνικής διαπάλης και αντιπαράθεσης δεν μπορεί να είναι μόνο μία χώρα. Μάλιστα. Αλλά η αλλαγή των συσχετισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτσα. Θα τα ξαναπούμε όταν ακούσουμε και το Σαββατοκύριακο και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το παράλληλο πρόγραμμα που θα τρέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα το λέγα, ξέρετε. Βέβαια, αυτά είναι επικοινωνιακά. Εγώ δεν θα το λέγα παράλληλο. Υπάρχει ένα συνολικό συνεκτικό πρόγραμμα. Στο οποίο περιέχεται και το μνημόνιο και η αντίδραση σε αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε αύριο.